πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας το επικαιροποιημένο σχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με το Master Plan για το λιμάνι της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Η πρόταση των μελετητών είναι πρώτα παρέμβαση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας στον προσύνεμο μόλο, ανακατασκευή του υπήνεμου μόλου, στο τετράγωνο δηλαδή στην Ψαροπούλα εκεί που είναι γκρεμισμένος, κατασκευή κρυπηδωμάτων μπροστά από τους ναυταθλητικούς ομίλους, αναβάθμιση, επέκταση και εξυγχρονισμός των κτηριακών υποδομών του λιμένα. Ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης αναφέρθηκε σε όλα εκείνα που προσεγγίζει η προοπτική της εφαρμογής του Master Plan. Πρώτα απ' όλα η κατεδάφιση της παλιάς αποθήκης. Ένα νέο κτηριακό συγκρότημα για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζέρας. Σας θυμίζω ότι η κρουαζέρα και τα επιβατικά πηγαίνουν στο χιλιόμετρο, πηγαίνουν απέναντι. Η νέα αποθήκη θα δημιουργηθεί σε εκείνο το χώρο, στην αρχή του χιλιόμετρου. Θα υπάρξει ένας χώρος, ένα οίκημα για το σημείο διέλευσης για την εφαρμογή των όρων της συνθήκης Σέγγεν. Θα υπάρξει ένα σταθμός εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής των Μέγα Γιώτς, τα οποία η θέση των Μέγα Γιώτς είναι εκεί που αράζει σήμερα το κουραζεριόπλιο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δόμηση στη χερσαία ζώνη και πιο ειδικά τα νέα κτίρια στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις αποτέλεσαν και επίκεντρο των παρατηρήσεων από τα μέλη των μειοψηφιών. Πρέπει να γίνουν οι τομές αυτές, πρέπει να γίνουν διάφορα έργα στο παραλιακό μέτωπο, γιατί πραγματικά η θάλασσα, η παραλία φέρνει τουρισμό και ανάπτυξη στην πόλη μας. Εμείς για το συγκεκριμένο θέμα θα τοποθετούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να κατασκευαστούν δύο κτίρια για τους δύο συλλόγους, ενώ θα μπορούσαν να στεγαστούν σε ένα κτίριο με ανεξάρτητους χώρους για τον καθένα, με κοινούς όμως χώρους εκδηλώσεων, ώστε έτσι και η οικονομία δαπανών να έχουμε, αλλά και κυρίως να περιορίσουμε την επιβάρηση της αξιόλογης αυτής της περιοχής με πλέον δόμες. Θα ήθελα να δούμε αν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Είναι προς το κτηριακό, ομίλους. Εκεί, όντως, συμφωνώ με τον κύριο Τσαπόγα, μπορούσε να γίνει ένα κτίριο και να έχουμε λιγότερες εντολές στη δόμηση. Με αυτή τη διάσταση, το θέμα αναμένεται να είναι κυρίαρχο στην προσεχή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Καλαμάτας την 5η.